Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το Καπιτόλιο σε μια διαδήλωση κατά της εμπλοκατοχής. Στους συγκεντρωμένους απευθύνθηκε ο πατέρας της δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε, ενώ βρισκόταν σε απευθεία σύνδεση, συγκλονίζοντας την παγκόσμια κοινή γνώμη. Η άποψη πως δεν μπορούμε να αντισταθούμε στο λόμπι της εμπλοκατοχής είναι λάθος. Μπορούμε, πρέπει και θα το κάνουμε. Αυτό δήλωσε όταν δολοφονήθηκε η κόρη μου πριν 2 εβδομάδες στην τηλεόραση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, τόνισε ο Άντι Πάρκερ. Η κόρη του Άλισον και ο οικονολήπτης Άνταμ Γουάρντ έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του Βέστερλι Φλάναγκαν στη Βιρτζίνια. Ο 41χρονος δράστης αυτοπυροβολήθηκε λίγο αργότερα.